Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ και στην πολιτική επικαιρότητα. Λίγε ώρε έχουν απομείνει επί τη ουσία μέχρι να κλείσει η προεκλογική αντιπαράθεση και να ανοίξουν οι κάλπε. Στο στούντιο του Open, εδώ για το κεντρικό δελτίο, είναι κοντά μα η πρόεδρο Πλεύση Ελευθερία, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλώ ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόσκληση. Καλώ σα βρήκα, κυρία Αντονοπούλου. Καλησπέρα στου ακροατέ και του ε, τηλεθεατέ, του πολίτε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο έχει πραγματικά κυριαρχήσει στην πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση παράθεση. θα θέση μου πείτε, να δω. Την <laughs> κουβέντα αυτή και την πολεμική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για το πόθεν έσχε του Στέφανου Κασελάκη. Ακούσαμε βαριέ εκφράσει και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να το παρουσιάζει εν τέλει με έναν ιδιότυπο τρόπο. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα και να χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό Αλκαπώνε. Τι λέτε εσεί για όλα αυτά, πώ την παρακολουθείτε αυτή τη σύγκρουση. Κυρία Αντωνοπούλου, δεν την παρακολουθώ, ούτε θα την παρακολουθήσω, ούτε θα την ακολουθήσω. Εμεί είμαστε ένα κίνημα που μιλάει με τους πολίτες για τους πολίτες. Έχουμε δώσει ζωή στη Βουλή και θέλουμε να δώσουμε ζωή και στην Ευρωβουλή. Δεν είναι ποτέ δυνατόν την ώρα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα, την ώρα που ζητούν λύσεις, την ώρα που η Βουλή είναι άδεια και από τους βουλευτές της Νέα Δημοκρατία και από του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ να μετατοπίζεται το ενδιαφέρον και να γίνεται θέμα κεντρική πολιτική αντιπαράθεση η προσωπική περιουσία ε, ενό πολιτικού αρχηγού ή άλλου πολιτικού αρχηγού. Φυσικά είμαστε εκείνοι που επιμένουμε στα θέματα διαφάνεια, είμαστε εκείνοι που έχουμε κάνει όλε τι παρεμβάσει για να υπάρχει διαφάνεια και βέβαια το κάνουμε και με το παράδειγμά μα, διότι όπω ξέρετε, ω δημοσιογράφο που μα παρακολουθούσατε και όταν ήμασταν εκτό Βουλή, η πλεύση ελευθερία δίνει τα οικονομικά τη στοιχεία στη δημοσιότητα χωρί να έχει υποχρέωση από το 2017 mm -hmm. με το που ιδρυθήκαμε, δηλαδή. Ε, το ποιο κρύβει τα περιουσιακά του στοιχεία και γιατί, Ποιο τα. Ε, Κουκουλώνει, ποιο τα ωρεοποιεί και ποιο τα αμπαλάρει, το κρίνουν οι πολίτε. Όμω, πέντε μέρε πριν από τι ευρωεκλογέ, εμεί καλούμε του πολίτε να μην επιλέξουν ούτε τον έναν ούτε τον άλλον, ούτε εκείνου δηλαδή, που θέλουν να κάνουν είδηση τον εαυτό του και θέμα τον εαυτό του, ούτε εκείνου που θέλουν να αντιμεταθέτουν Α, την λέτε, προσοχή. Λέτε ότι ο Στέφανο Κασελάκη θέλει να κάνει είδηση τον εαυτό του. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή ε, αμφότεροι η. Ε, πολιτικοί αρχηγοί που κονταροχτυπιούνται δείχνοντα ο ένα τον άλλον, θέλουν ουσιαστικά να μιλήσουν ο ένα για τον άλλον. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον. Θέλω να μιλήσω για του πολίτε, θέλω να μιλήσω για του φοιτητέ, θέλω να μιλήσω για του μαθητέ, θέλω να μιλήσω για του γονεί, θέλω να μιλήσω για τα θύματα των τεμπών, θέλω να μιλήσω για όλου όσοι διεκδικούν δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, για του πυροσβέστε που αύριο διαδηλώνουν γιατί ακόμη δεν έχουν προσληφθεί εποχικοί, για τα κινήματα για το περιβάλλον που αγωνίζονται και καταστέλλονται από τα ΜΑΤ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χρυσοχοίδη. Να σας πω παρεπιπτόντως ότι εμείς αύριο που είναι η ε, παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος θα κάνουμε μια κινηματική δράση στην Αγία Μαρίνα, στο πόρτο ράφτη, στην mm -hmm. εκκλησία, mm -hmm. ε, στην ε, παραλία που είναι στην εκκλησία. Εκεί μαζί με την ε, κινηματική δράση Why Not. Θα Μάλιστα. μαζέψουμε τα σκουπίδια από την παραλία οι ευρωβουλευτέ, οι υποψήφοι τη πλεύση ελευθερία και θα δώσουμε το παράδειγμα τη δράση λοιπόν, για το περιβάλλον. Η κεντροαριστερά, το αναδείξαμε, το αναδεικνύουμε καθημερινά στα ρεπορτάζ μα, mm -hmm. είναι κατακαιρματισμένη. Δεν βλέπουμε καμία έτσι, διάθεση συνεννόηση. Παρ' όλα αυτά, γιατί κάποιο πλησιάζουμε στην Ευρωκάλπη, γιατί κάποιο να προτιμήσει την πλεύση ελευθερία. Να ψηφίσουν οι πολίτες πλεύση ελευθερίας, διότι έτσι δίνουν δύναμη στην κοινωνία και στου ίδιου του πολίτε. Η πλευσή ελευθερία έχει αποδείξει και εγώ προσωπικά, ω η πολιτική αρχηγό που είμαι εκεί καθημερινά στη Βουλή, που έχω κάνει 400 παρεμβάσει αυτού του 11 μήνε, περισσότερε δηλαδή από όλου του άλλου αρχηγού μαζί. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει 25. Mm -hmm. Έρχεται στη Βουλή μία φορά το μήνα βαριά και μου απάντησε κιόλα στην. την τελευταία στην, κοινοβουλευτική Στην μάχη, ναι. μου, μου είπε ότι έχουμε και δουλειέ. Mm -hmm. Αυτή ήταν η απάντηση. Άρα, λέτε, δηλαδή, σα άκουσα και στο ρεπορτάζ σήμερα να λέτε να καλείτε τον κόσμο να εκλέξει δύο ευρωβουλευτέ από την πλεύση Ελευθερία, ότι αυτοί θα έχουν παρουσία και δυναμικό έργο στην θα Ευρωβουλή. Θα είναι παρόντε και παρούσε, ενώ εάν εκλέξει, εάν δώσει δύναμη στην Νέα Δημοκρατία ή στα άλλα κόμματα, θα είναι καινέ οι έδρε, όπω συμβαίνει και στη Βουλή. Οι βουλευτέ και οι ευρωβουλευτέ τη πλεύση Ελευθερία θα είναι εκεί, θα υπερασπίζονται του πολίτε, θα συμβάλλουν στη μάχη μάχη για διαφάνεια και για δικαιοσύνη, για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, για τη λογοδοσία, για το τέλος της ατιμορρησίας, αυτό για το οποίο παλεύουμε για να mm -hmm. καταργηθεί ο νόμος περί υπουργών και η βουλευτική ασυλία, για να σταματήσει να διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από την Αυτό πολιτική Αυτό πάντως εξουσία. είπε και ο κύριος Κασελάκης εδώ στο δελτίο μας, το νόμο περί υπουργών, είπε ότι α, όταν γίνει Πρωθυπουργό, το είπε με βεβαιότητα ότι θα γίνει Πρωθυπουργό, θα το καταργήσει. Άρα να έχετε ένα κοινό τόπο για μη να σα σας πάω. Μη, μη, με Θέλω να προσκαλείτε σας πάω... στο να σας πω το εξή. Ε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σημασία έχει τι κάνει. Ναι. Η δική μας υπορεία, η πορεία, η πορεία της πλεύσης ελευθερίας και η προσωπική μου πορεία έχει αποδείξει ότι αυτά που λέω σήμερα τα υπερασπίζω με όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε και γιατί σα το ρωτώ. Ελευθερίας... Περιμένετε, γιατί σας θέλω, παρακαλώ να σας να σας πάω, θέλω να, σας σα απαντήσω. Θέλω να σα πάω λίγο στην επόμενη μέρα, στο με πεδίο συγχωρείτε. των συνεργασιών. Βεβαίω, αλλά θα ήθελα και να απαντήσω στι ερωτήσει σα. Ε, μου θέτεται ένα ζήτημα ότι αυτά που λέω εγώ τα λέει και κάποιο άλλο. Και η απάντηση που σας δίνω είναι σημασία έχει τι κάνει ο καθένας. Αυτά λοιπόν που λέω εγώ τα κάνω mm -hmm. αυτά που λέει ο κάποιος άλλος και όλοι οι κάποιοι άλλοι όχι απλώς δεν τα κάνουν αλλά διαρκώς τα παραβιάζουν και στη συνέχεια τα εξαγγέλουν. Ναι. Η, η, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε αναθεώρηση του συντάγματος στο πεδίο αυτό ενώ είχε την ευκαιρία. Ντάξει, τώρα έχει, η ένα, έχει αλλάξει μένει και... να δούμε τι θα κάνει και αν φυσικά εκλεγεί ποτέ πρωθυπουργός. Θέλω να πάμε όμως την επόμενη μέρα γιατί τώρα μιλάμε για Ευρωκάλπη. Από Δευτέρα λοιπόν την επόμενη 10 Ιουνίου και πάλι η κυβέρνηση θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εδώ βλέπουμε τις δυνάμεις ε, αριστερά ή προ το κέντρο και αριστερά τη Νέα Δημοκρατία να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Πώ όλε οι αντιπολιτεύσει διαχρονικά θέλουν να πέσει η κυβέρνηση. Πάντα αυτό λέει η αντιπολίτευση. Πώ θα γίνει αυτό απέναντι στη, στην κυριαρχία έω τώρα του κυριακού Μητσοτάκη, γιατί έχει άλλα τρία χρόνια καθαρά μπροστά του. Δεν συμβεί κάτι έκτακτο. Αυτό είναι που θέλει ο κύριο Μητσοτάκη να πιστεύουμε. Ότι ό,τι και να γίνει την Κυριακή θα κυβερνάει τη Δευτέρα. Θέλω να του ή πω, τη Δευτέρα, και να να και να πω, ότι μάλλον έχει ε, καβαλήσει το καλάμι. Και είναι ορατό ότι έχει καβαλήσει το καλάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το τι θα πούν οι πολίτες την Κυριακή έχει τεράστια σημασία για το ποια θα είναι η συνθήκη από τη Δευτέρα. Γι' αυτό και θέλουμε οι πολίτες να επιβραβεύσουν την πλεύση ελευθερίας, να μας δώσουν δύναμη για αυτό που κάνουμε αυτούς τους 11 μήνες και να μας δώσουν όθηση για να συνεχίσουμε να το κάνουμε, που θα συνεχίσουμε ούτως ή άλλως, να μαυρίσουν την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, να στείλουν δηλαδή ηχηρό μήνυμα απόρριψης αυτής της ώστε να μην έρθει την επομένη ο κ. Μητσοτάκης να λέει ε, έχω 41% ό,τι και να λέτε οι πολίτες με έχουν νομιμοποιήσει να μην νομιμοποιήσουν οι πολίτες αυτή την πολιτική Αντός στην οποία αυ, αντιδρούν Αντός αυτό που μου λέτε καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για αλαζονία του 41% γιατί είπατε εσείς πως έχει καβαλήσει το καλάμι ε, λίγο η πόλη, το ίδιο πράγμα είναι Εκείνοι που μιλούμε για την αλαζονία του 41% εξ αρχής είμαστε εμείς στην πλεύση ελευθερίας, χαιρόμαστε που μας ακολούθησαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαιρόμαστε επίσης για τις πρωτοβουλίες που παίρνουν όταν ακολουθούν τις δικές μας προτάσεις, αλλά και όταν παίρνουν άλλες πρωτοβουλίες και τις στηρίζουμε. Σας απαντώ ότι η Πλεύση Ελευθερίας στήριξε την πρόταση του ΚΚΕ για την Εξεταστική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ. Τις δύο προτάσεις για προανακριτική επιτροπή που έκαναν ΣΥΡΙΖΑ και ΕΠΑΣΟΚ. Την πρόταση που έγινε και την συνυπογράψαμε την πρόταση μομφή στην κυβέρνηση. Η πλευσή ελευθερία όχι απλώ δεν έχει πρόβλημα να ε, ε, συμπράξει σε αυτά τα οποία επιβάλλεται να υπάρξουν συγκλήσει, αλλά και μπαίνει μπροστά, όπω μπήκαμε μπροστά, mm -hmm. μολονότι είμαστε η μικρότερη δύναμη, στο, στην μεγάλη υπόθεση που αφορά την ε, κοινωνία μα και αφορά όλου του πολίτε και μα αφορά Όλου προσωπικά και είναι το έγκλημα των Α, τεμπών. Ναι, μια και αναφέρεστε τώρα στο έγκλημα των τεμπών, καταλαβαίνουμε ότι αν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέσει έτοιμα για σύσταση προανακριτική, θα, θα το στηρίξετε. Αυτό το Αυτά τα έχουμε πει ήδη ότι εγώ ξέρετε, μιλάω για το έγκλημα των τεμπών στη Βουλή από τι από τις 3 Ιουλίου του 2023, από την πρώτη συνεδρίαση τη νέα ε, κοινοβουλευτική περίοδου. Κάνουμε παρεμβάσει για το έγκλημα των τεμπών σε κάθε συνεδρίαση. Έχουμε κάνει επίκαιρε ερωτήσεις για το μπάζωμα και για τη συγκάλυψη και έχω κάνει παρεμβάσει και πάρει πρωτοβουλίες που ουσιαστικά ανοίγουν κάθε φορά το ζήτημα και έχουμε καταθέσει στη Βουλή τα έγγραφα που αποδεικνύουν την κυβερνητική εμπλοκή και στο έγκλημα και στη συγκάλυψή του και στη μονταζιέρα και στην απομάκρυνση άρων-άρων των συντριμιών και των υπολοιμμάτων ανθρώπων και σε κάθε ε, ε, ενέργεια την οποία έκανε η κυβέρνηση για να καλύψει τις ευθύνες της. Mm -hmm. Γιατί εδώ έχουμε, κυρία Αντωνοπούλου, μια κυβέρνηση ένοχη, έναν Πρωθυπουργό ένοχο έναν πρώην Υπουργό Καραμανλή ένοχο που καταχειροκροτείται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σαν να ήταν Πρωθυπουργό. και μία κοινοβουλευτική ομάδα και μία δύναμη κυβερνητική Άντως, η οποία κυρία, θα επιδιώκει να τελειώσω τη φράση μου ναι. με συγχωρείτε η οποία επιδιώκει τελικώς να την επιβραβεύσει η κοινωνία που σκότωσε 57 ανθρώπους είναι τρομακτικό να επιζητούν επιβράβευση και είναι τρομακτικό ότι ενοχλούνται από κάθε ενέργεια διαλεύκανσης και διερεύνησης. Ναι, δεν θα μπορούσε πάντως φαντάζομαι η κοινωνία να επιβραβεύσει κάτι τέτοιο, διότι βλέπουμε καθημερινά όλους τους Έλληνες πολίτες, αλλά φυσικά και με πρώτους τους, τους συγγενείς των θυμάτων, να δίνουν το δικό τους αγώνα και τη δική τους μάχη. Και ήθελα να σας πω πως επειδή είστε νομικός δικηγόρο, ε, δικηγόρος, υπερασπίζεστε και κάποιου από τους ε, συγγενεί. συγγενείς τρεις των θυμάτων. Αλλά είμαι κοντά σε όλες Είναι τις σε εξέλιξη η, η, έρευνα, η δικαστική έρευνα που κάνει εφέτης ανακριτής τη Λάρισα. Φαντάζομαι εμπιστεύεστε αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι. Ε, από μένα, κυρία Αντωνοπούλου, τέτοιου είδου δηλώσει, εμπιστοσύνη γενική στη δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη γενική στη διαδικασία, δεν θα πάρετε. Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ στενά. Επειδή την παρακολουθείτε, σα ρωτάω. Επιτρέψτε μου. Ε επειδή παρακολουθώ πολύ στενά λοιπόν την ανάκριση, η οποία γίνεται σε βαθμό κακουργήματο, εγκλήματο δηλαδή, την ίδια ώρα που μια κυβέρνηση λέει δεν είναι έγκλημα, είναι δυστύχημα και καταστροφή. Και αρνούνται επισήμω να πούνε ότι στα Τέμπη συντελέστηκε έγκλημα. Mm -hmm. Ενώ υπάρχουν ήδη δεκάδε κατηγορούμενοι και θα έπρεπε να υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Mm -hmm. ε, η διαδικασία λοιπόν είναι σε εξέλιξη και στη διαδικασία ήδη έχουν καταγραφεί πολλαπλές κυβερνητικές παρεμβάσεις με τελευταία την παρέμβαση που έκανε η κυβέρνηση, αλλάζοντα την αρμοδιότητα και παίρνοντα την ε, ε, ευθύνη αυτού που θα αποφασίσει για την παραπομπή. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώστε, γιατί ξέρετε ότι ο χρόνο του δελτίου είναι περιορισμένο. Για να κλείσουμε. Ε, εντάξει, να κλείσουμε. Είμαστε νομίζω 10 λεπτά στον αέρα. Ε, καταλαβαίνω. 14 ότι είναι... με ενημερώνουν από το κοντρόλ. Τώρα δεν θα βγάλουμε και το χρονόμετρο. Κατανοείτε, είστε πάρα πολύ έμπειροι. Πώ. Κατανο... Uh, Τελειώστε το συλλογισμό σα. Το ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε κάνει και εκπομπέ μαζί. Άλλο εκπομπέ. Το χρόνο του δελτίου είναι περιορισμένο. Παρ' αυτά, ολοκληρώστε. Σα ευχαριστώ. Κατανοώ ότι είναι πολύ ενοχλητικά αυτά που λέω. Κατανοώ ότι την συγκάλυψη. Δεν είναι καθόλου ενοχλητικά και μην το λέτε αυτό στο open. Στο open, Επιτρέψτε. πείτε το αλλού. Επιτρέψτε στο open μου. που από την πρώτη μέρα μέρα. Έχουμε δώσει και εμεί μάχη και αυτό το έχουν αναγνωρίσει και οι συγγενεί και μα έχουν ευχαριστήσει γι' αυτό. Και στου ρεπόρτερ μα που τρέχουν και λιώνουν τα παπούτσια του και είναι καθημερινά δίπλα στου συγγενεί, αλλά και οι ίδιοι οι συγγενεί. Για να μην του αναφέρω και ονομαστικά. Μπορώ, αλλά δεν θα το κάνω. Μην, επιτρέψτε, μην το στο μου, επιτρέψτε μου να πω αυτά τα οποία λέω εγώ και να παίρνω την ευθύνη του. Και μην με μαλώνετε αν δεν έχετε την καλοσύνη. Δεν σας λίγο τα πράγματα στις Ε, τα πράγματα στη θέση τους μπορεί να τα βάλει ο πολίτης ο οποίος παρακολουθεί και αντιλαμβάνεται. Εγώ το, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι ενοχλητικά αυτά που λέω και έχει αποδειχθεί. Είναι ενοχλητικό το ότι διεκδικώ δικαιοσύνη την ώρα που πολλοί θέλουν τη σιωπή και την παρασιόπιση και πολλοί θέλουν οι συγγενείς να κλαίνε βουβά και να πηγαίνουν mm -hmm. στην εκκλησία. Και η κυβέρνηση θέλει να καλλιεργεί mm -hmm. την αίσθηση ότι οι συγγενείς μπορούν να λένε ότι θέλουν επειδή είναι συγγενείς. Εγώ λοιπόν ως δικηγόρος αλλά και ως άνθρωπος που μάχομαι για δικαιοσύνη, Μάλιστα. λέω ότι εδώ υπάρχει ένα ενεξελίξη σκάνδαλο. Σας λέω ότι η πλεύση ελευθερίας είναι και θα είναι εγγυήτρια του ότι το σκάνδαλο αυτό και το έγκλημα αυτό δεν θα μείνουν αδιερεύνητα και όπως είπα και στην κυβέρνηση όσο υπάρχουμε μέσα στη Βουλή και όσο υπάρχω εγώ εκεί αποκλείεται να Κύριε λοιπόν, τα στοιχεία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην πλεύση ελευθερίας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εμείς για τον ελάχιστο χρόνο που μας διαθέσατε προεκλογικά. και θα ήθελα να καλέσω, να μου επιτρέψετε κλείνοντα, να καλέσω του πολίτε την Παρασκευή στι 7 η ώρα στην Κεντρική μα εκδήλωση που θα είναι μια γιορτή στην Εξέδρα του Μπάτη στο παλιό Φάληρο, που θα κάνω την κεντρική μου ομιλία και θα κάνουμε μια γιορτή με μουσική. Δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό, με κυρία Κωνσταντοπούλου, με, ε, με του ανθρώπου και με τα παιδιά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά σε ένα δελτίο ειδήσεων. Είναι πολλέ χρόνια Γιατί το κάνουμε αυτό. Ε, λοιπόν, το αυτό Εσείς την ώρα το που καλώ του ανθρώπου ε, στην κεντρική μου ομιλία, με μαλώνετε. Γιατί όλα παρατηρήσει αυτά... μα κάνετε σήμερα, λοιπόν, και ξέρετε, έχουμε και συνεργαστεί πολλέ φορέ. Δεν ξέρω λοιπόν, σα ευχαριστώ Φαίνεται πάντω για κλείσω. αυτό υπήρχε χρόνος. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να με την καλά. κουβέντα μετά. Λοιπόν, διακοπή και επιστρέφουμε.